του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο κετάφτην της δόξαν της υπερσού αθλήσας συναγής μάρτυσε δωρισάμενος, το σπήρεστε εν πάση τη γη τελείψανα αυτόν. Εν της Αγίης οίκης σου και καρφούς ιαμάτων βλαστάνη, αυτός δέσποτα ο πάντων των αγαθών χορηγός, πρεσβείες των Αγίων σου, της Αγίας εν δόξη μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, του Αγίου εν δόξη ρωμάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, της Αγίας εν δόξη ο μάρτυρος Αναστασίας Ρωμαίας, της Αγίας εν δόξη ο μάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, του Αγίου εν δόξη ο μάρτυρος Γερδεών του Εκτυρνάβου, της Αγίας του Αγίου εν δόξη ο μάρτυρος Γεωργίου του Εξιωαννίνων, του Αγίου εν δόξη ο μάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου, και των Αγίων εν δόξων πέντε νεομαρτύρων των Εξαμοθράκης και της Αγίας εν δόξων ο μάρτυρος Ολυμπιάδος, όν ευδόκησας της απόθεσιν των λειψάνων εν το σεπτό οίκο σου γενέστε, αξίως εν ημάσα κατά Κρήτος, την ανέμακτον σου προς εν εγκίνη εν αυτό θυσία, και δόρισε ημίν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα, αντάμιψιν παρέκουαν και εν τούτο της αφιλήσασιν υπέρ του Αγίου ονόματός σου, του το θαυματουργήν δι' αυτόν προς ημετέραν σωτηρίαν. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ο Θεός σωτήρη μόν, ο πάντα ποιόν και πραγματευόμενος, επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, πρόσεξε ημών των αναξίων δούνων σου τα ζεήσεις και ικάνωσεν ημάς επί της παρούσης ώρας εις το ακατακρίτος των εγγενισμών επιτελέσε του ναού τούτου του προσωτηρίαν ημών και τη συνδοξολογίαν οικοδομηθέντος επωνόματι της Αγίας εν δόξη μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και την έφοδον της εν αυτό ποιήσε τραπέζης. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του Όπως είδατε, τοποθετήσαμε μέσα στην Αγία Τράπεζα τα Ιερά Λείψανα και μέσα σε αυτήν, στο φυτό όπως λέμε, στην τρύπα τη μεγάλη οποία υπάρχει, όλοι είχετε ειδοποιηθεί από τους πατέρες του ναού και γράψετε ονόματα, τα οποία ονόματα υπερζώντων και υπερεγγυημένων τοποθετήθηκαν μέσα στο φυτό όπως λέγεται της Αγίας Τραπέζης και πάνω σε αυτά τοποθετήσαμε τα Ιερά Λείψανα, όπου τα κλείσαμε με κυρομασίχη, ένα ειδικό υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε ακριβώς για τα εγγένεια. Σφραγίστηκε η Αγία Τράπεζα και είδατε ότι βάλαμε και πάνω περισσότερη κυρομαστίχη για να μπορέσει να παραμείνει στους αιώνας κλειστή η Αγία Τράπεζα. Τώρα θα διαβάσουμε μία ακόμα ευχή και θα παρακαλέσω όσοι μπορείτε να γονατίσετε για να μπορέσουμε πλέον να ρίξουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα το Άγιο Μύρον, να καθαγιαστεί όλος ο χώρος από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, θα την πλύνουμε και πάνω σε αυτήν μετά την καθαρισμένη Αγία Τράπεζα θα εναποθέσουμε τα αντιμήσια, όλα εκείνα δηλαδή τα μικρά
αντί Αγίας Τραπέζης, φανάκια, όπως μπορεί απλά να το πω για να το καταλάβετε, τα οποία τοποθετούμε επάνω στην Αγία Τράπεζα και κάθε φορά σε αυτά τελούμε εξ ονόματος του εκάστοτε επισκόπου τη Θεία Λειτουργία. Αυτά λοιπόν τα μικρά δημήτρια καθαγιάζονται τώρα μετά την ευλογία της Αγίας Τραπέζης και τον καθαγιασμό της και το πλήσιμο το οποίο θα τις κάνουμε, καθαγιάζονται πάνω σε αυτά, θα μπει το Σάββανο και πάνω στο Σάββανο θα υπογράψει ο Επίσκοπος και όλοι οι πατέρες οι οποίοι τελούμε σήμερα το μυστήριο των Εγγενείων, ούτως ώστε να παραμείνει, επαναλαμβάνω, στον αιώνα το γεγονός αυτό το σημαντικό, τόσο σημαντικό όπως βλέπετε, που γίνεται σήμερα στον ιερό αυτόν ναό. Παρακαλώ λοιπόν όλοι τώρα, όσοι μπορείτε, να παραμείσουμε. Αν θες τα γόνατα του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός ο άνθρωπος και αίδιος, ο εκμειόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, ο φως εικόνα πρόσιτων και θρόνων έχων των ουρανών, την δε γη υποπόδιων, ο το Μωυσή πρόσταγμα δούς και υπογραμμών, ο δε Βεσελιήλ, πνεύμα σοφίας ενθύς και ικανώσας αυτούς προς τα παρτισμών της του μαρτυρίου σκηνής, εν ή λατρείας δικαιώματα ήν, τις αληθείας εικόνες και προχαράγματα, ότο Σολομών διπλάτος και χήμα καρδίας ζωρισάμενος, και δι' αυτού το πάλε ναόν αναστήσας της Αγίης δε πανεθήμισου Αποστόλης, την εν πνεύματι λατρεία και της κοινής της αληθινής εγγενήσας την χάρη, και δι' αυτών τας Αγίας σου Εκκλησίας και τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων, εν πάση τη γη καταφυτεύσας, εις το προς άγιες θέση τας ιεράς και ανεμάχτους θυσίας, ο και τούτων των ναών νύν ευδοκή σας, επωνόματι οικοδομηθήνε της Αγίας Δόξης Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, προς δόξαν σύν και του μονογενού Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αυτός αθάνατε βασιλεύ, μεγαλόδωρε, νύζητη των ικτυρμών σου και τα ελέη σου, και από το αιώνος εσύ, και μη θελήξεις ημάς πλήθυμε μολυσμένους αμαρτιών, και μη βεφυλώσεις τη διαθήκη σου δια την ημετέραν ακαθαρσίαν, αλλά πάρετε και νύν τα παραπτώματα ημών, και ενίσχυσον ημάς και ικάνωσον τη χάρητη και επιφυτίση του Αγίου σου και ζωπιού πνεύματος, εκτελέσα κατά Κρήτος των εγγενισμών του ναού τούτου και του εναυτού θυσιαστηρίου ποιήσασε την καθιέρωση, ίνα, και εν τούτο ευλογούνται σε ψαλμής και ύμνης και μυστικές λειτουργίες, την σύνες πλαχνία διαπαντός μεγαλύνομεν, ναι, Δέσποτα Κύριε ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και κατάπεξον το Πανάγιο σου Πνεύμα, το προσκυνητόν και πατοδύναμον, και αγίασον τον οίκον τούτον, πλήρωσον αυτόν φωτός αηδίου, ερέτησον αυτόν εις κατοικίαν σύν, ποιήσον αυτόν σκήνωμα δόξη σου, κατακόσμησον αυτόν τη σύη σου και υπερκοσμή εις χαρίσβαση, κατάστησον αυτόν λυμένα χυμαζωμένων, ιατρίων παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων φυγαδευτήριων, εν το είναι τους οφθαλμούς σου ανεωγμένους επ' αυτών, ημέρας και νυχτός, και τα ότα σου προσέχοντα εις την δέηση των εν φόβο σου και ευλαβία εν αυτό εις ιόντων και επικαλουμένων των πάντημων και προσκυνητών όνομά σου, ως ανετήσοντέσαι και εσύ ακούσεις εν το ουρανό άνω και ποιήσεις έλεος και ήλαιος έσυ αυτής, φύλαξον αυτόν έως εις συνελείος του αιώνος, ασάλευτον και το εν αυτό θυσιαστήριον Άγιον, Αγίον ανάδειξον, τη δυνάμη και ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, δόξασον υπερ αυτόν υπερ των κατανόμων ηλαστήριων, ώστε τα σε αυτό τελουμένα ιερουργία εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών θυσιαστήριων καταντάν, και την χάρην ημίν κομίζην της εις αχράντου επισκιάσεως, θαρούμεν γάρ ουκ εις την των ημετέρων αναξίων χειρών υπουργίαν, αλλά εις την συν άφατον αγαθότητα. Αντιλαβούς όσον ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Πάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπηρών
αβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Επισκόπου ημών Γαβρίλ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμε. Υπέρ του έργου των χειρών ημών και των συνών των αδελφών ημών, Κυρίου δεηθόμε. Υπέρ του αγιαστήνε των οίκων τούτων και το εν αυτό θυσιαστήριον, τη επιφυτίση και δυνάμη και ενεργία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμε. Και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αθλήσασι, τιμής μάρτης είναι επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων του Κυρίου ο αγιάσαστα ρήθρα του Ιορδάνου δια της σωτηριώδους επιφανίας, αυτός και νυν κατάψω τη χάριση του Παναγίου Συγκρέματος, επί το παρόν θυσιαστήριον και ευλόγιωσεν ημάς και το είδωρ τούτο προς αγιασμόν και τελείωσεν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Wrong.
Επιφάνεια, επιφάνεια.
Απόστολε, Άγιε και Ευαγγελίστε,
Χριστά Λουκά, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεση παράσιτες ψυχές ημών. Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Ιωάννη, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεση παράσιτες ψυχές ημών. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα η Αγία Τριάς ο Θεός ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
24 Μαΐου 2015, ο Ιερός Αρχός Ναός. Τώρα, μετά την υπογραφή και τον ευπρεπισμό της Αγίας Τραπέζης, θα πούνε πάνω το Ιερό Ευαγγέλιο, το Αντιμήνσιο, θα ανάψουμε το κατήλι για πρώτη φορά, γι' αυτό βέβαια τα κατήλια του είναι σβηστά όλα και δεν έχουμε ανάψει ακόμα κατήλι, και θα συνεχίσουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα, Η Αγία Τράπεζα θα γίνει η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η Αγία Τράπεζα, η οποία για πρώτη φορά θα γίνει, η
τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και όλη τη ιστορία, την πορεία των μαρτύρων η οποία υπάρχει μέχρι και σήμερα στην Εκκλησία μας. Όλοι λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες επάνω εις τα λείψανα των οποίων τελείται το Ιερό Μυστήριο Θυσίας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν η Αγία Τράπεζα είναι πλέον ο εγκαιριασμένος αυτός τάφος, όπου μέσα σε αυτό εμπρίσκονται τα λείψανα της Αγίας Μεγάλου Μάρτυρας Βαρβάρας, του Αγίου Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του Πέμπτου, των Αγίων Πέντε Νεομαρτύρων των Ενσαποδράκη, του Αγίου Μάρτυρος Γεωργίου του Ενσιωνίνων, της Αισίας Ισιομάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, της Αγίας Αδόξης Νεομάρτυρος Ολυμπιάδος και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Γεδεών του Εκτυρνάδου από τη Λάρισα. Αυτά λοιπόν τα λείψανα των μαρτύρων έχουν τοποθετηθεί μέσα στην Αγία Τράπεζα για να γνωρίζετε και η συνεχεία δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ να τελέσουμε όλοι μαζί τη Θεία Ευχαριστία για πρώτη φορά, να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να πάρουμε μέσα μας με ζωντάνια αλλά και την κατάνοιξη την ημέρα αυτή, μια ημέρα η οποία μας χάρισε ο Θεός σήμερα, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουμε να ζήσουμε το μεγάλο αυτό μυστήριο, να το τελέσουμε όλοι μας, παρά την αμαρτωλότητά μας, και να παρακαλέσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να κατέβει και να παραμείνει στον ιερό όσο ναό. Αυτό που συζητήκαμε.
να παραμείνει εδώ η χάρη του Θεού. Και για να παραμείνει η χάρη του Θεού, εξαρτάται πάνω απ' όλα από το Θεό. Έχει ώρα ακόμα, Αντώνη. Έχει ώρα. Να πιστεύουμε σε αυτό, να παρακαλούμε το όνομά του και να εκκλησιαζόμαστε όσο πιο σωστά μπορούμε. Γιατί μέσα στον χώρο του, μέσα στο σπίτι του, κατοικεί και υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αν φτάνει για μένα. Ο Κύριος ευβασίλευσε ευπρέπεια εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιέσωσατο. Amen.
πατέρες, μια πετσέτα, να βάλω κάτω να Yeah.
Δόξα τη Αγία και παντών δυνάμω και ζωπιό τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ο Θεός ημών του ουρανού και της γης ποιητής και την Αγία σου και εσύ ναρίστο Σοφία θεμελιός σας και αντίτυπον της αγγελικής εν ουρανών λειτουργίας την της ιεροσύνην τάξην επί της γης εις της άμενος σοι δέσποτα μεγαλόδωρε πρόσδεξε και ειν δεωμένους ημάς ούχος αξίουσόντας περί τηλικού των ετήν, αλλήνα το υπερβάλλον δειχθεί της αγαθότητος, ούγαρε πάυσο των ανθρώπινων γένος πολυτρόπος ευεργετών, κεφάλαιων δε δωρήσω των σών ευεργεσιών, την ενσαρκή του μονογενούς Υιού παρουσίαν, ως επί γης όφτης και λάμψας της εσχώτη φως σωτηρίας, αν είναι και νεαυτόν υπερ ημών θυσίαν, και γέγαλε του κόσμου παντός ηλαστήριον, κοινωνούς ημάς της ιδίας Αναστάσεως ποιησάμενος και αναληφθείς ουρανούς, ενέβησε του εαυτού μαθητάς και αποστόλους, καθώς σε την κύλα το δύναμη να εξήψεις, ήτησε στο πνεύμα το Άγιον, το προσκυνητό και παντοδύναμον, το εξού του Θεού και πατρός εκπορευόμενον, διού γενόμενη δυνατή εν έργο και λόγο, βάπτισμα παρέδωκαν υιοθεσίας, εκκλησίας ανέστησαν, ίδρυσαν θυσιαστήρια, ιεροσύνης έθεντο, κανόνας και νόμους, όν ημείς οι αμαρτωλοί κατέχονται εσύν παράδοση, προσπίπτω μέση το αιωνίο Θεό και δεό μεθά σου έσπλαχνε. Τον προς την συν υμνοδίαν οικοδομηθέντα του των ναών, της θείας πλήρως ορδόξης και το παρόν θυσιαστήριον Άγιον Αγίων ανάδειξον, ώστε ημάς, παρεστώντας αυτό, ως το φρικτό της βασιλείας του θρόνου ακατακρίτως λατρεύυνση, δεήσεις υπερ ημών και παντός του λαού σου αναπέμποντας και την ανέμακτον θυσία της ή προσφέροντας αγαθότητη εις εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων συγχώρησιν, εις κυβέρνησιν βίου, εις αγαθής πολιτείας κατόρθωσιν, εις εκπλήρωσιν πάσης δικαιοσύνης. Ότι ευλόγητε σου το Πανάγιον Πνεύμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε ο Θεός ημών, ότι είναι εξέχειας χάρη επί τους Αγίους Αποστόλους και επί τους Οσίους ημών Πατέρα του Θείου σας, δια την πολλή σου φιλανθρωπίαν και μέθυση ημών των αμαρτωλών και αχρίων δούνων σου εκτείνε, διό δεόμεθά σου δέσποτα πολυέλε πλήρως των δόξης του και αγιασμού και χάριτος το θυσιαστήριον τούτο, ώστε μεταποιήστε τα σεν αυτό προσφερωμένα σε ανεμάτους θυσίες, εις το άθραντον σώμα και το τίμιον αίμα του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού Εξωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, προς σωτηρίαν παντός του λαού σου και της ημών αναξιότητος. Σίγαρι ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Πρόσχομεν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν επρέπει αν ενεδύσατον. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί Άγιοι, κλείσεως επ' ουρανίου μέτοχοι,
κατανοήσατε των Απόστολων και αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησούν Χριστόν, πιστόν όντα το ποιήσαν δι' αυτόν, ως και Μωυσής εν όλο το οίκο αυτού. Πλείον ως γαρδόξι ούτως παρά Μωυσή ληξίωται, καθώς ον πλείον ατιμήν έχει του οίκου ο κατασκευάσας αυτόν. Πας γαρ οίκος κατασκευάζεται υπό την ως, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Το αναγνώσαντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθία του σωμέν του Αγίου Ευαγγελίου. Του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο εγένετο τα εγγένεια της Ιεροσολύμης και χειμώνην και περιεπάτη ο Ιησούς εν το ιερό εν της του Άτου Σολομώντος εκύκλωσαν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτόν έως πότε την ψυχή ημών έρης εισή ο Χριστός υπέ ημίν παρησία απεκρίθη αυτής ο Ιησούς είπον ημίν και ου πιστεύετε τα έργα αεγωτιό εν το όνομα του Πατρός μου θαύσα μαρτυρή περί εμού αλλημί σου πιστεύετε που χαρέστε εκ των προβάτων των εγών καθώς είπον ημίν τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει τα δόκινός του αυτά και ακολουθούσι μη καθώ ζωήν αιώνιον δίδω μη αυτή. Για τράπεζα, στην εκείνη την καρτήλα. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Oh.
Δύο γρηγορείτε, μνημονεύοντες,
ότι πρίεται για να νύχτα και ημέρα, που και παυσάμινο τα δακρύα να μου θετώ ένα έκασμον. Και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί, το Θεό και το Λόγο της χάριτος αυτού το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομία εν της υγείας μένης πάση Αρχηρίου ή Κρισίου ή Ματισμού ουδενός επεθύμησαν αυτοί γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τις ούσι μετε μου υπηρέτησαν εχείρες άφε. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας βίαν τη λαμβάνεστε των ασθενού όντων. Μνημονεύεται των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε μακάριον εσύ μάλλον διώνε η λαμβάνη και τα τα γόνατα αυτού συμπάσχει αυτής προσήξα Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνομα της σου.
η ναώση εν καθώς ημείς. Ότε ήμουν μετ' αυτόν εν το κόσμο, εγώ εκείνουν αυτούς εν το όνομα σου, ουδές δε δοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, είναι η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι και τα αυτά λαλώ εν το κόσμο, ή να έκουσι την χαρά την εμή.
της αρχιεροσύνης σου, Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόν Ιερονήμου και της Ιεράς ημών Συνόδου, το συλλειτουργούντων ημίν αδελφών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σήματος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτόν. Και πάντων ημών των εκατανοίξει πολλοί συνελφόντων και συνεπιτελούντων την Ιερά Μυσταγωγίαν ταύτη, μισθή Κυρίως ο Θεός, τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον αηδημών προκατόχων ημών αρχιεραίων, Τιμοθέου και Μελετίου, των αημνίστων κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου, υπέρα πάσης στοιχείς του κειμένου δούλου σου, Τίτου Ιερομονάχου, πάντων των ηλοϊκώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, υπέρ της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πατέρων και αδελφών ημών, και όν κατ' όνομα ενδημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέσει, ζώντων και τεθνεώτων αδελφών ημών, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον εκτιρμόν του μονογενού
σου Υιομεθού ευλογητώσε. Συ το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια και εις αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωστε Κύριε εις Κύπρο, Κύριος Μεωνάμου και καταφυγή Στήρας, εν σοφία πρόσκομεν. Στον ουρανό ανοίγει σε αυτέ τι ιδέε, ευχαριστώ την Μέλισσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε και το μονογυρίσιο και το πνεύμα τη το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμε και ονοικίσμεν των πανεγνών και αφανών μεγεσιών των ισμά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, είναι των χειρών ημών δέξου επεξίωση και αίτηση παρασύρα τη χειρά Αρχαγγέλων και μοιριάδε Αγγέλων, τα Χερουβίν και τα Σεραφείμ, σε απτέρυγα πολιώματα μετάλυση απτερωτά. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα. Μετά το δοκιμάσιο,
το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τη ρημένο θέση τη ουρνού αναβάσεω, τη εκδεξιών καθένα θέση και δόξη πάλι παρουσία, ο Θεό Σιλά είναι το μαρτυρό και λέει τα σα εκ των σών, σι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Σε ευνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το πράσινο πράσινο. Ευλόγησονες πρώτα των Άγιων Άρτων και ποιήσον το μεν Άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν ευλόγησονες πρώτα των Άγιων Άρτων τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ως το γενέστε την αναβάλλωση της ψυχής άφησε μαντίον της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Κατάκτημα έτοιμο φερμέσου και κάθε λατρεία υπέρ του νικήσου να προσαμένου του πατώρου. Πατέρων, πατριακών, προσιτών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, καλούστων και πατώσου πνεύματος και έον δίσε τελειωμένου. Σακράνδου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.
ιεράσιμων συνόδου, της ορθοτομούσης των λόγων, της εις αληθείας. Εμπρότης Κρίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γαβριήλ, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πάσο. Και δώσει μην ελένη στόματι και μια καρδιά δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιε και το αιρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην εμποδίας πνευματικής να την καταπέμψει μην ηλίαν το Άγιον και την ωραία του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό Πατέρα και λέγει. Πάτε ημών, ο έτης της ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφες ημίν το αφήματα ημών, ως κυρινής αφήνευες το φιλέτες ημών, και ποιης ενέντηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πολιού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ανθρωπία του μονογενού σου Υιού, εθού ευλογητώσει, στην το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Ο άνθρωπο τη συγκαθήμενο και ο Δενή να ρώτησε με την καταξίωση την κρατέα σου, κύριε Μεταδούνη, ημί. Το χράτο στο μαδό και τη μία όντα και η δημόν παντή το λαό. Ο Θεό φυλάστη ή τα μαντολό και ο Θεό. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Καταρχήν, ευχαριστούμε θερμότατα για την όμορφη παρουσία σας και συμπροσευχή σας στην όλη ακολουθία. Ξέρω η ώρα έχει περάσει,
αλλά μια τελετή εγγενείων είναι μία φορά, αυτό που έγινε σήμερα θα μείνει στους αιώνες. Και είμαστε ευλογημένοι που το ζήσαμε, που ήμασταν παρόντες και συμμετείχαμε σε αυτό που οι απόγονοι μας είναι Θεό, θα το έχουν, θα το χαίρονται, θα το απολαμβάνουν και θα το ζουν και θα το βιώνουν ως έναν ήχο καταφυγής, ευλογίας, προσευχής και σωτηρίας. Σήμερα λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη χαρά και σε αυτή τη ξεχωριστή ευλογία που μας επιφύλαξε ο Θεός, αξιωθήκαμε να δούμε τι θα πει να κάνω κάτι σήμερα και να αφορά την αιωνιότητα. Να κάνω κάτι σήμερα και αυτό να μένει στην ιστορία, αλλά και πέρα από τον χρόνο και από την ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν, σήμερα που θα φύγουμε όλοι μας με αυτό το αίσθημα της χαράς και της μοναδικής ανάμνησης, θα σας παρακαλέσω, η λίγη ώρα που μας απέμεινε, γιατί δεν είναι πολύ, θα μεταλάβετε, θα βγουν 4 Άγια Ποτήρια για να μεταδώσουν τα άχρατα μυστήρια. Οπότε παρακαλώ όλοι να έρθετε από εκεί, ώστε να κάθεστε πάλι πίσω. Και στον πάνω ναό, επειδή μ' ακούν οι αδελφοί μας, θα πάει ένας ιερέας και στον κυρίως ναό επάνω να τους μεταδώσει τα άχρατα μυστήρια, αλλά δεν χρειάζεται να κατεβούν. Και εν συνεχεία παρακαλώ, λίγη ώρα έμεινε να παραμείνετε, ώστε τελειώνοντας έξω από τον ναό θα πάρετε και το αντίδωρο και το ενθύμιο που είναι ευλογία από τα εγγένεια, από την κυρομαστίχη που αλείψαμε την Αγία Τράπεζα. Παρακαλώ να το πάρετε όλοι τελειώνοντας, ένα ο καθένας μόνο για να φτάσει για όλους, και ένα γλυκό που έχουμε ετοιμάσει εις ανάμνηση της ημέρας. Παρακαλώ με την όμορφη τάξη. Και βοηθήστε και τα παιδιά που θα σας κατευθύνουν. Σήμερα το απόγευμα πρώτα ο Θεός θα τελέσουμε τον Εσπερινό εδώ στο ναό μας, στην Αγία Βαρβάρα, και θα κάνουμε την παράκληση της Αγίας Βαρβάρας στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κάθε μέρα, όλη την ερχόμενη εβδομάδα, θα τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της ακολουθής στο ναό που σήμερα εγγενιάστηκε. Γιατί η πράξη της Εκκλησίας μας ορίζει 7 μέρες να γίνεται Θεία Λειτουργία στην Αγία Τράπεζα που εγγενιάστηκε. Άρα λοιπόν, κάθε μέρα, όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, 7 η ώρα θα ξεκινά όρθρος και μέχρι τις 9:15 θα έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Ιδιαιτέρως δε την ερχόμενη Παρασκευή θα κάνουμε το πληθωρικό μνημόσυνο, όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο, κατά την αγιορείτικη τάξη, με το χώριο του Χριστού, στις 8 η ώρα, και με συνοχεία θα κάνουμε σύντομη βραδινή ακολουθία, μικρή αγρυπνία στην ονομάσουμε, με τον Όρθιο και τη Θεία Λειτουργία. Εγώ στον Όρθιο της Αγίας Βαρβάρας, την Παρασκευή 8 η ώρα το βράδυ. Και υπενθυμίζω, οι ακολουθίες θα τελούνται κάθε μέρα, πρωί, απόγευμα, εδώ. Την ερχόμενη δε Κυριακή, που είναι μεγάλη ορθή της Πεντηκοστής, θα έχουμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό Χρησμών Εκκλησίας, όπως σας υπενθυμίζω, για να επικαλεστούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλώ λοιπόν και πάλι και σήμερα το απόγευμα να έρθετε, και ιδιαίτερως όμως τώρα με τάξη, παρακαλώ ελάτε όλοι να ακολουθήσετε αυτή τη σειρά, για να μπορέσετε να βοηθήσετε τους πατέρες. Όμως λίγο πιο πίσω, θα είναι 4 πατέρες και ένα σε πάνω. Παρακαλώ πολύ με ησυχία και αθόρυβα. Και όλοι θα διευκολυνθείτε. Όσοι κάθεστε, παραμείνετε στην καρέκλα σας. Thank you.
Σου φύλαξον
Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Κυρίε το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άκους τιμών των στρατών και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσε και πάντο όνειμα τέλειον, άλλοθε δε στήκε τα βέρνα εξ ούτου πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υιήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κάντε χώρο, δεξιά και αριστερά.